από 12-13 μέρες από την Δημοπρασία του Αυγούστου διεξήγαγε και αυτό το νομικό πρόσωπο άλλη δημοπρασία και κατέβηκε στα 27. Και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι κατά τον Μάρτιο-Απρίλιο, όταν θα εξαντληθούν και αυτές οι ποσότητες, θα πέσει και άλλο. Όταν θα κάνουμε τις καινούργιες δημοπρασίες κατά τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Από τι εταιρείες ήταν αυτές? Δεν θέλω να πείτε το όνομα, κύριε Δήμαρχε, γιατί υπάρχει επιχείρημα του Υπουργού ότι αν το έκανε αυτό και κατεβάσει την τιμή, θα κάνει κακό στις μικρότερες εταιρείες και θα ευνοήσει τις πολυεθνικές. Ναι, πέστε μας, ναι, από τι εταιρείες παίρνατε εσείς τα σκευάσματα? Μην πείτε το όνομα, παίρνουμε... μεγαλύτερες ή μικρότερες. Τα πολλά τα οποία απευθύνονται στον κυρίως οργανισμό του Δήμου είναι από ένα νέο σχετικά μικρό μικροβιολογικό μοριακό εργαστήριο, το οποίο τώρα πριν από λίγα χρόνια ξεκίνησε τη λειτουργία του και είναι μεμονωμένο. Εκεί της περιοχής, όχι καμιά αλυσίδα. Όχι, δεν είναι στην περιοχή μας, είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι αλυσίδα, είναι μεμονωμένο. Μεμονωμένο. Αυτό άλλο... καταρρύπτει όλο το επιχείρημα, βέβαια, το κυβερνητικό. Το άλλο, προσέξτε, θα πούμε όλη την αλήθεια. Ναι. Το άλλο που έδωσε στις κοινωνικές μας υπηρεσίες το 27, ναι, είναι αλυσίδα, όχι από τις πολύ μεγάλες, από τις μεσαίες. Λοιπόν, προσέξτε, επίσης, ακούσαμε διάφορα και δεχτήκαμε επίθεση από τη συντεχνία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Εργαστηρίων, ναι, Διαγνωστικών κτλ., οι οποίοι αμφισβητήσανε την ποιότητα και την αξιοπιστία των τεστ. Είναι ανοησία αυτό, για να μην πω τίποτε χειρότερο, μήπως το κάνουν και σκοπίμως για να διασπείρουν τον φόβο και τον κίνδυνο.